Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω τα φανταστικά, τη λιχτά πακλαβαδάκια που τα λατρεύεις εσύ. Τα παιδιά μου, και τώρα έχουν αρχίσει και οι εγγονές, ειλικρινά είναι φανταστικά. Πάνε και εύχονται όταν τα βρουν. Ακριβώς. Έχεις ακόμα στο ψυγείο. Έχει. Πολύ λίγα, ένα-δύο έχουν μείνει. Είναι εξαιρετικά, πανεύκολα και... Γίνονται ανάρπαστα, όπου πάνε. Είναι και νηστίσιμα, που μπορούμε τις νηστείες, είναι όλα νηστίσιμα. Δοκιμάσουμε ξανά αυτά τα υπέροχα μπακλαβαδάκια. Έχω φάει και μιλοπιτάκια, έχω φάει και μπακλαβαδάκια προηγουμένως. Σήμερα έχουμε μπομπάρι στα αγγλικά. Μια μπουκιά είναι αυτό. Εθιό. Πολύ ωραίο. Μυρωδάτα, ναι. Πάρα πολλά ωραία. Κάντε τα, απολαύστε τα. Είναι και λίγο χλιαρό. Μπόλικη γέμιση, μπόλικη γέμιση, δε, γεμάτο. Και το φύλλο καλοψημένο. Δεν τρέχουν τα σιρόπια. Τόσο παίρνει, τόσο σιρόπινο όσο θέλει. Φίλες μου, κάντε τη συνταγή μου. Είναι στην ακρίβεια. Μέχρι τέλους, δέστε τη συνταγή. Την πρώτη φορά να ακολουθείτε τις οδηγίες της σελίδας. Εγγυημένες επιτυχίες. Μετά ό,τι θέλετε κάντε. Δεν το νιώθω πολύ γλυκό. Ωραίο κεραστικό και διατηρείται και καιρό και νηστίσιμο. Top. Είναι κορυφή. Κρατάει σε αυτήν την απόλαυση μέσα στο στόμα σου, θέλει να την αφήκεις. Να μην πάει κάτω. Είναι πειρασμός, αλλά είπαμε, πρέπει να κρατάμε και κάποιον όριο. Διότι αν αφαιθούμε, θα μας φάει το φαΐ. Καλή συνέχεια, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Πριν από αρκετά χρόνια τα γράψαμε για βιβλίο. Ναι, πριν μία εικοσαετία. Και βάλε. Είχα αρχίσει για την έκδοση μαγειρικής. Σχέδια πώς θα κόβουμε το φύλλο μπροστά σε αυτά τα μπακλαβαδάκια. Όλα με κάθε λεπτομέρεια. Ακριβώς, πάντα ήταν η ακρίβεια. Σε τούτε συνταγές φίλες μου, τις εδόριζα στις φίλες μου, γιατί ήξεραν ότι θα έχουν επιτυχία. Τώρα... Θα γράφουμε σε βίντεο που είναι πιο εύκολο για όλους. Και αν θέλει ο Θεός κάποια φάση... Μπορεί. Αν βρούμε τον απαραίτητο χρόνο. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι στη ζωή μου όλα έρχονται την ώρα που πρέπει. Ένα χώνομαι. Σιγά σιγά. Σε τούτο που κάνω, για μένα ικανοποιείμαι που βλέπω τις κοπέλες. Ένα περιστατικό. Το τελευταίο, φίλες μου, ειλικρινά, εχάρηκα, δεν μπορώ να σας πω. Με βρήκε μια κοπέλα στο σούπερ μάρκετ, με χαιρέτησε και λέει μου, κυρία Λίζα, σε ευχαριστώ πάρα πολλά για τις συνταγές σου. Λέω ότι εγώ σε ευχαριστώ. Όχι, εμείς σε ευχαριστούμε. Έκαμα τα γεμιστά, μου λέει, και αρέσαν στον άντρα μου τόσο πολλά που μου είπε ότι είναι καλύτερα από τη μάμα του. Τα γεμιστά της μάμας του. Σε έτσι φάση, ας πούμε, εχάρηκα πάρα πολλά πάντως που τα λόγια της κοπέλας και εγώ θέλω να τα λαλώ με κάθε λεπτομέρεια για να τα πετύχει. Χαίρομαι όλοι! Κατ' εκκρίβεια έπρεπε να αρχίσω από το σιρόπι, γιατί δεν ξέρω πού να ετοιμάσω πρώτα, αλλά εφόσον έχω μπροστά μου τη γέμιση, τα υλικά για τη γέμιση. Θέλω για τα πακλαβαδάκια τούτα πρώτα φύλλο κρούστας. Yeah. Για πακλαβά. Στην Κύπρο το λέμε για πακλαβά, αλλά είναι φύλλο κρούστας. Είναι 450 γραμμάρια. Πάνω στη συσκευασία γράφει πώς θα το ξεπαγώσετε. Η συσκευασία είναι μόνο ένα φύλλο? Όχι, είναι πολλά φύλλα, Μιχαλή. Έχει συγχυστεί με το φύλλο σφολιάδας που έχει δύο μέσα. Ναι. Όχι, τούτα είναι φύλλα. Πολλά φύλλα. Πολλά φύλλα. Πόσα, 15, 16. Εξαρτάται κάθε συσκευασία. Μπορεί να έχει 10, 11, εξαρτάται κάθε συσκευασία. Γράφει πάνω. Όχι, γραμμάρια που γράφει. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουμε τις οδηγίες που γράφει πάνω στις συσκευασίες και να βρέμουμε και τις ημερομηνίες λήξεως. Άμα είναι παλιά, τα φύλλα σχίζονται, μπαίνουν πολλές φορές στα ψυγεία, βγαίνουν, κολλούν, έχουμε προβλήματα. Ταλαιπωρία. Ακριβώς. Είναι μια παρεθωσούλα του, αλλά να βλέπετε και την ημερομηνία. Είπαμε 450 γραμμάρια φύλλο κρούστας. Εδώ έχω 200 γραμμάρια φιστίκια υγιεινής, είναι τα χαλεπιανά. Τα 200 γραμμάρια είναι δύο ποτήρια. Τούτα είναι δύο ποτήρια. Και τούτα άλλα 200 γραμμάρια είναι αμυγδαλόκουνα, αλεσμένα και τα δύο, είναι και τούτα δύο ποτήρια. Μέτρια αλεσμένα, εν τα θέλω να γίνουν σαν πούδρα, ώστε να μπορείς να τα τρώεις και να βρίσκεις μέσα και τούτα τα ωραία τα αμύγδαλα και χαλεπιανά. Θέλω τη ζαχαρίτσα μου, είναι 4 κουταλιές 80 γραμμάρια, είναι η άσπρη κρυσταλλική και 50 ml ανθόνερο. Επίσης, εναλήφω τούτα τα φιλαράκια με σπορέλαιο.
Έχω εδώ 125 ml ναι. σπορέλαιο, είναι μισό φλιντζάνι. Τούτα είναι για την γέννηση και το φύλλο. Τα αρωματικά που βλέπω. Α, επίσης, ξέχασα φίλες μου, ευτυχώς που έχουμε και τον Μιχάλη. Δαμέ, έχω μία κουταλιά κανέλα, είναι 8 γραμμάρια αλεσμένη και μία κουταλιά γαρίφαλα αλεσμένα, άλλα 8 γραμμάρια. Και τούτα είναι να μπούσει στην γέμιση για να δώσουν ωραίο άρωμα στον τυλιχτό μας πακλαβά που μοιάζει σαν δάχτυλα. Να πούμε και τα υλικά για το σιρόπι. Για το σιρόπι έχω βάλει στην κατσαρόλα μου 550 ml νερό. Δηλαδή είναι 2 φλιντζάνια και 1/5 του φλιντζανιού νερό. Εδώ έχω 3 φλιντζάνια ζάχαρη, την άσπρη, είναι 750 γραμμάρια. Θέλω το λεμονάκι τούτο, είναι μια κουταλιά και 2 κουταλιές ανθόνερο. Είναι εύκολο, αλλά φίλες μου θα αρχίσω τώρα να κάνω το σιρόπι, διότι θέλω να είναι έτοιμο την ώρα που θα ξυφουρνήσω τα παγκλαβαδάκια. Άρα τώρα τι θα κάνεις? Να μπει η ζαχαρίτσα, φίλες μου, πάει η ζαχαρίτσα. Να βάλω και ούλα να τα βάλω, να βάλω και το αυθόνερο μου. Μπορεί να το αφήσετε και στο τέλος να το βάλετε. Να μπει και το λεμονάκι μου. Από τώρα το λεμονί. Τώρα να τα βάλω τούτα. Έτσι. Και ανάβουμε τη φλόγα. Ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε να λιώσει η ζαχαρίτσα και μόλις κοχλάσει το σβήνουμε το σιρόπι τούτο. Μόλις κοχλάσει. Αρχίσουν οι φυσαρίδες. Με έντονες βέβαια. Ο έντονος βρασμός θα το σβήσουμε. Να το δείτε. Μέχρι να λιώσει η ζαχαρίτσα, πάντα ανακατεύουμε το σιρόπι μας και μετά αφήνουμε το. Κάποιοι ίσως να πούνε ότι είναι πολύ ζάχαρη. Θέλω μπόλικο υλικό. Άφησε το για έκπληξη στο τέλος. Να δεις πως θα σωροποδούν τούτα τα παγκλαβάδια. Ωραία, θα το δούμε. Θα το δείτε στο τέλος. Εδοκίμασα και με πιο λίγη ζάχαρη, αλλά δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Και έτσι η συνταγή τούτη είναι δοκιμασμένη. Πολύ δοκιμασμένη. Γιατί τα τρώμε εντακτικά τούτα. Πρώην 20 ετίας, κάποτε ξεχάνω κάποια πράγματα και υπενθυμίζουν τα παιδιά. Μάμα, θυμάσαι που έκαμε στο τάδε, μάμα, θυμάσαι. Τώρα θέλουν τον μπακαλιάρο των αλμυρών. Ήδη άρχισα και ξεαλμυρίζω. Για τις 25 του Μάρτη, εδώ σαν παραγγελία. Γίνονται αρκετά, πάρα πολλά που γίνονται. Και θέλετε ούτε να ζυμώσετε φύλλο. Είναι ευκολία με το φύλλο κρούστας. Και νηστίσιμη συνταγή. Τώρα τις νηστείες, ένα γλυκό, χρειάζεσαι το. Έχουν και τους ξηρούς καρπούς μέσα. Mm-hmm. Και ωραίο κεραστικό και εντωμεταξύ διατηρείται στο ψυγείο. Ξεσκέπαστα εγώ τα αφήνω. Ένα μήνο, θα μείνουν ένα μήνο. Ένα μήνο να τα αφήσεις διατηρούνται. Βέβαια. Είναι, τα τρως και νομίζεις πως εχθές τα έκαμες, ότι τα έκαμες την προηγούμενη. Και τραγανά ωραία. Αλλά και εξίσου ωραία σωροπωμένα. Να δείτε πως θα σωροπιάζω. Ένας διαφορετικός τρόπος. Mm. Έναν ο συνηθισμένος τρόπος που ρίχνουμε το σιρόπι μέσα στο δάψι και αφήνουμε τα. Ένα δεις. Σχεδόν διαλύθηκε η ζάχαρη. Ναι, ακοχλάσει έτσι καλά και το σβήσουμε. Περιμένουμε να δούμε φυσαλίδες, να δούμε... Καλά, ακοχλάσει καλά. Καλά, ωραία. Έβαλα το που προηγουμένως στο αυθόνερο, μπορούσε να το βάλω και στο τέλος, αλλά επειδή θέλει πολύ βρασμό... Δεν αργεί. Ένα αργεί να χάσει το άρωμά του, για τον που τα ρίξα όλα. Αλλά θα μπορούσε να το σβήσω και να το βάλω. Άρα το αφήνεις ένα λεπτό έτσι ένα να λεπτό, αποκλάσει. Έτσι να αποκλάσει, έτσι. Ένα, λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Έτσι. Σβήνεις τη φλόγα. Τη σβήνω, φίλες μου. Και μπαίνει ακόμα λίγο αυθόνερο. Μια κουταλιά αυθόνερο. Ναι, έβαλα και προηγουμένως, αλλά έβαλα και τώρα να το δω κοτούντο έξτρα αρωμά. Το αυθόνερο θα το δείτε πως το βγάζω. Έχουμε βίντεο με φύλλα. Με ροδόσταγμα, ναι. Αλλά είναι ίδια διαδικασία. Άντε, πάμε. Έχουμε τη γέμιση, να βάλουμε. Άρα μπαίνουν τα αλεσμένα αμυγδάλα. Μπαίνουν και τα φιστίκια γίνης. Μπορεί να βάλετε ζωκαρίδια, μπορεί ποικιλία, μπορεί μόνο αμυγδάλα. Είναι γούστα τούτα. Ένα μπίζει ζαχαρίτσα μας. Μπήκε λοιπόν και οι 4 κουταλιές ζάχαρη. Μπορεί να βάλουν και 3 κουταλιές. Ναι. Πάει και η κανελίτσα μας. Πάει και τα γαρίφαλο, εντούτα που να δούμε το άρωμα, Μιχάλη. Και ανακατεύουμε καλά. Ανακατεύουμε να πιάσουν παντού και τώρα για να σμίξουν συντούτα, να χρησιμοποιήσω
το αυτό νερό μου. Να βάλω λίγο, θέλω να βρεχτούν κάπως, αλλά όχι να τους δώσουμε και πολύ υγρασία. Θα τα κάνουμε. Τούτη η ποσότητα που βάλω είναι αρκετή. Και να πάρουν και μυρωδιά, να βρεχτούν απαλά. Αλλά να κατευθύνουν να πιάσουν όλα παντού. Φλόρα καλή και ώρα χρυσή, να αρκέψουμε να γεμίζουμε. Οχ, μυρίζει το. Είναι πολλά ωραία και το αθόνερο και κανέλα και τα γαρίφαλα. Φεύκουν συντούτα να μην τα έχουμε κοντά μας. Πρέπει να αφαιρεθεί. Βέβαια. Το μεταξύ στεχνώνει εύκολα. Δεν το θέμα. Γι' αυτό δεν καθυστερούμε. Δεν καθυστερούμε. Κρατούμε το έτσι, να μην μας φύγει. Μέτρα, έτσι, μέτρα. 13 πόντους το καθένα. 39 κάμε 13 πόντους. Φίλες μου, τώρα για σας που τα μετρώ. Η Λίζα με το μάτι που τα κάνει συνήθως. Αλλά είναι 39-40 πόντους το πλάτος. Αφού θα το κάνουμε σε 3. Καλά το έβαλα έτο. 13 κομμάτια. Είχα δίκιο. Κάθε 13 26. Και μείνεις που τα 10 με το ψαλίδι. Μια χαρά το κόβει το ψαλίδι. Αγία μου ρε, το ψαλίδι που τα ψαλίδια της κουζίνας, ειλικρινά. Είναι το κάτι άλλο. Βοηθούμε πάρα πολλά. Δεν βρίσκουμε τα τσεούλα να καλά τα φύλλα. Έχει πόντσε κομμένα κάπως. Σπασμένα. Όμως τώρα, για να με μου στεχνώσουν, εγώ ήβρα λοιπόν την μέθοδο. Μπαίνουν όλα και βάλω έναν-ένα. Βάλω έναν-ένα και κάνω τη δουλειά μου. Μπορείτε να κάτσετε από πάνω τους και πάνε μαζί. Άμπρα. Και καλό είναι το παλικάρι, ξέρεις για άλλα μονοπάτια. Άντε. Α, μπράβο. Και να αρχίσω. Έχουν το τούτα. Ό,τι δεν χρειάζεται φεύγει. Προτιμά να βάλεις το λάδι σου. Ναι. Έτσι για να το παίρνεις ευκολία. Λαδώνω. Λαδώνω. Απαλά. Το κάθε φύλλο. Και πόσο βάλεις. Να μπει μια κουταλιάδα με τώρα να δεις. Έτσι. Όχι γεμάτη. Κάποια κάνω τα έτσι. Όπως τα κουπέπια. Όπως το κουπέπι. Το πάει στο ταψίδι. Με αντικολλητική μέσα. Α. Πάμε. Να δώνουμε. Βάλουμε την γέμιση να έχει όμως. Μπορούμε έτσι να τα κάνουμε, Μιχάλη. Και να έτσι. Ναι. Και σφίγγω κάνουμε το και έντια το σχέδιο. Εμείς το προηγούμενο. Αρέσκει σου καλύτερα. Εντάξει. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Κλείστο και έτσι το πακλαβούι και πάεις. Είναι ευκολία σου πιστεύω. Έρχεται πιο όμορφο, πιο συγυρισμένο. Ακριβώς. Έρχεται πιο δεμένο. Βέβαια. Κάνεις το και έτσι τούτα τα σουρώματα. Και γίνεται όμορφούι. Έναν όμορφο κουπεπούι. Πάει. Ό,τι κάνεις πρέπει να είσαι και ομορφιά, Μιχαλάκη μου. Όσο μπαρίδαμε. Έτω. Διπλώνω κοτσί για να την κρατήσω μέσα τη δωμά. Και πάω. Πολλά ωραία. Πιάνεις το στο χέρι. Είναι μπουκιά. Μπουκιά και συγχώριο. Φτιάξτε κι εσείς αυτά τα υπέροχα πακλαβαδάκια. Θα ενθουσιάσουν τους πάντες. Και εύκολα. Θα τα απολαύσει όλη η οικογένεια. Είναι στήσιμα. Όμως να τα κόψουσι, να τα βάλουμε στο σακουλάκι για να με στεχνώσει. Διότι στα τα φύλλα, διότι στεχνώνουν πάρα πολλά εύκολα τα φύλλα του. Φίλες μου, να συνεχίσω, αν είναι πιο καρέκλα να συνεχίσω, διότι είναι πολλά. Εντάξει, δικαιούσαι. Δικαιούμαι, και με άδεια σου. Δεν χρειάζεσαι άδεια. Δεν μπορώ να. Πόση ώρα να με δάμε, αρκετά πολλά να γίνουσι. Και έτσι, πολλά εύκολα, πολλά ωραία. Εύκολες συνταγές, είναι και δύσκολες συνταγές. Αν είσαι παρέα να σου κάνει τα μισά και εσύ τα άλλα μισά, πιο λεπτά τελειώνεις. Κερδίζεις χρόνο. Και βέβαια. Αν είσαι άλλη μια μαστόρισσα, οι μαθητευόμενοι, να είναι οι εγγονές δαμέ, Παναγία μου. Γιαγιά, εμείς να τα κάνουμε. Ξέρουμε. Και προχωρούμε. Άντε, πάρε καρέκλα, κάτσε. Ένα να πιάσω. Όχι, είναι ωραίο φίλο, πάντως. Άμα είναι φρέσκο, Μιχάλη, έχει ωραίο. Επειδή χρησιμοποιώ τακτικά τον κολλήκα. Κι αν είσαι φρέσκα φύλλα. Και τούτον έλεγε το 25.
Και τώρα είναι μέσα Μαρτίου του 24. Στα short video μας υπάρχει πάντα σύνδεσμος. Το βελάκι είναι σύνδεσμος για να σας ανοίξει το πλήρες βίντεο. Πάντως φίλες μου, εσύ ασχολίες είναι... Ένα σήκωνε να το μοιράσεις. Όχι, μα αφού έτσι τα κάνω. Ο Μιχάλης επειδή δεν έδαμε να θωρεί. Εγώ ξέρω... Δεν ήξερα ότι ξαναδιπλώνεις τα φύλλα στις άκριες. Αν θέλεις, δεν τα διπλώνεις, αλλά είναι πιο ωραία. Ένα σου φκένει έξω η έμεις. Ένα φκένει. Φκένει τα προηγούμενα, τα διπλώνεις. Η δημιουργία είναι σημαντικό, φίλες μου. Μπορεί να βαριόμαστε, αλλά να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Άμα ξεκινήσουμε και πάει η δουλειά καλά. Παναγία μου, πετάς. Πάντας αρχή, έχει τη δυσκολία της, άρα οι κοπέλες ή τα παιδιά που τώρα ξεκινούν να είναι προετοιμασμένα για κάποιες δυσκολίες μέχρι να εξοικειωθούν, να μην το βάλουν κάτω. Εμείς φυσικά προσπαθούμε να δίνουμε όλες τις πληροφορίες για να έχετε επιτυχία από την πρώτη φορά, αλλά... Μπορεί και το φίλο τους να μην τους έρθει καλό. Ακριβώς. Τα υλικά πάντα παίζουν μεγάλο ρόλο. Αν δεν ξέρεις που μέσα το φίλο πόσο καλό είναι. Άρα να έχει έτσι ένα χρόνο περιθώριο. Ναι. Όμως τούντες εποχές, έτσι τσικνοπέφτες. Επειδή υπάρχει κατανάλωση. Α, μπράβο. Βρίσκεις φρέσκα υλικά. Επειδή ασχολούνται με το παγκλαβά, με τον ταυτόρο πιαστά. Πολύ λεπτά φύλλα. Ναι, έτσι είναι τις κρούσεις. Έναν έμεινε από τα κακλαβαδάκια, να το πάρουμε και αυτόν, μελωμένο. Κοινών είναι κλειστόν εις τις άκριες. Φανταστικό, φίλοι και φίλες, φανταστικό. Τώρα μάχομαι και μόνο τα πακλαβούκια και φιλώσει. Χαιρετισμούς εις τον πάτερ, να σας στέν καλά και όποτε θέλεις να κοπιάσεις. Ναι, θέλει άνοιγμα. Στην Αεπολή είναι τόσο πολλά οι συνταγές που είναι δύσκολο να θυμούμαστε μπόξο. Όχι, έλα σου πω, δε το και είναι τέλειο το κατεΐφι μου. Πάρα πολλά ωραίο. Και το γαλατοπούρεκο και το κατεΐφι. Και τούτα τα κλαβαδάκια που κάνουμε τώρα. Ναι, και ενιστήσιμα, αν ήσουν κάτω ήταν να σε γεράσω. Μα πού μου κάνεις τι λέμε σου. Κάτω πολεμίσκια. Έλα, από το τηλέφωνο. Κάνε με τηλέφωνο. Φαίνεται εύκολα το σπίτι μου, δεν θέλεις να μπεις σε πολλούς δρόμους, είναι εύκολο. Ίσα ίσα μπορεί να πάει για μισή. Ναι. Έτσι, μισή ποτζή, μισή πολλά. Είναι ακρίβεια 100%. Ακριβώς. Ο Μιχάλης επειδή έθωρη την ώρα που τα φτιάχνω, να λέμε να είναι πολύ γέμιση. Αν του είναι ίσα ίσα, έχω τα μετρημένα. Έχει σημασία και πώς βάλεις σε κάθε πακλαβαδά. Εντάξει, να βάλεις περίπου μια κουταλιά, όχι αιμάτη. Και το λάδι είναι πιενόλο, να. Πιενόλο, είναι όλα μετρημένα, Μιχαλάκι μου. Και θα γεμίσεις εδώ τα ψή. Α, πάει και όλη η γέμιση. Ατ, πιεν και τούτη. Ναι, βάλω. Α, να χαλά. Έτω, αφού τόσο θέλω, έτσι. Είδες κύριε Μιχαλάκη που σου έλεγα. Έχουν φαγωθεί όλα τα προηγούμενα. Τελειώνουν και οι πιτούλες, οι μιλοπιτούες με το χοιρινό λάδι. Και μα μπαίνουν οι νηστείες, θα φάμε μιλοπιτούες πιο. Να πήδαμε το. Και το φούρνο μας. Αψεδόν στον αέρα στους 170. Στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Ναι. Φίλες μου, το λάδι μου έμεινε. Αν έμεινε λάδι. Ό,τι έμεινε τούτο, ό,τι έμεινε πάνω στο βουρτσάκι μου. Να το χρησιμοποιήσω, διότι έχουν το λάδι τους, θα προσθέσω άλλο λάδι. Πιάσαμε την κουβέντα με τη Χριστίνα, ενώ ήταν να ανάψουμε το φούρνο πριν 10 λεπτά, στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Ναι. Τελικά μπήκαν όλα τα υλικά, όλη η γέμιση και γέμισαν όλα τα φύλλα. Έχουν γίνει 66 μπακλαβαδάκια, φίλες και φίλοι. Τι σου κάνεις τώρα. Ταραντίζω λίγο νεράκι, απλώς έτσι με το χέρι. Νεράκι, ελαφρώς. Ελαφρώς, έτσι έχω και ψηλά. Πολύ ελάχιστο. Πολύ ελάχιστο, μια κουταλιά. Ένα κουταλάκι ακριβώς. Του γλυκού. Γίνονται πιο ωραία. Φουρνίζομαι. Όπως είναι έτοιμος. Φουρνίζομαι. Μπορούσα να χρησιμοποιήσω το ψηλαστεράκι, αλλά δεν το θέλω. Πάμε στη μέση του φούρνου και θα τα παρακολουθούμε. Μετά από 15 λεπτά. Έχει 15 λεπτά τώρα. Ναι. Έχουν περάσει 15 λεπτά για να τα δούμε. Έχουν αρχίσει να παίρνουν χρώμα. Να τα γυρίσω. Τι θα κάνεις, θα γυρίσεις τον δίσκο. Ναι. Μέσα έξω. Ωραία. Θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία. Στους 160 προς το παρόν. 160 ή 150. 50.
πάρει ωραίο χρώμα λίζα. 150, να το βάλω στους 150. Ναι, ναι, άρα 2-3 λεπτά κάτω. Όχι, να δούμε να θέλουν ακόμα το χρώμα τους να γίνουν. Εντάξει, έτσι με κατέβει αμέσως στους 150. Σιγά σιγά ακόμα θέλουν συμπροκτήρια. Ωραιότατα μπακλαβαδάκια. Είμαστε στο τέλος. Έχουν περάσει σχεδόν 25 λεπτά. Εντάξει, λες να σβήσουμε το φούρνο ή... Είσαι μια χαρά. Άλλο κανένα λεπτό. Άλλο κανένα λεπτό. Τούν το όμορφο, το ξαφόν, το χρώμα. Τούτο. Να μην τα βαρυψίσουμε. Όχι, μια χαρά. Να πάρουν τον όμορφο το χρώμα. Ωραία, κλείνεις το φούρνο. Κλείνουμε το φούρνο και πάμε. Στα 25 λεπτά, φίλοι και φίλες. Έχουν ψηθεί. Ωραία. Ναι. Ξαθούθηκε. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, τούτα σωροπιαστά, πακλαβάες, κατεύκια, ναι. Προτιμώ να τα ψήνω σε μεταλλικά τα πια. Τώρα φίλες μου, ακριβώς. Άρα ένα πάνε στο σιρόπι. Ένα πάνε στο σιρόπι. Έτσι ζεστά. Πάνε στο σιρόπι, έτσι απλώς. Και ναι. Ένα βούτυμα και βγαίνω. Έτσι, γρήγορα, γρήγορα. Διαφορετικά του τα πακλαβαδάκια. Δεν θα τους γύρεις από πάνω το σιρόπι. Όχι, όχι, όχι. Και να κολυμπούν μέσα να το μέχρι να το πιούν όλο. Όχι, έτσι θα γίνουν. Έτσι, ένα γυρό και βγάζουμε. Τα. Μερικά δευτερόλεπτα μένουν μέσα στο σιρόπι. Ακριβώς. Τι όμορφα, μυρίζει το αθόνερο. Και βγαίνουν έτσι για λιστά. Αυτά, φίλες και φίλοι μου, είναι τα τυλιχτά πακλαβαδάκια. Είναι τα ωραία πακλαβαδάκια. Φτιάξτε τα κι εσείς φίλοι και φίλες, απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, είμαστε σίγουροι ότι θα σας υπεραρέσουν. Δώστε like στο βίντεο για να το έχετε στα αγαπημένα σας. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν το κάνατε ήδη και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Θερμές ευχές σε όλους. Εύκολα και ωραία. Μπορείτε να... Ναι, πολλά ωραία με την γέμιση που τους κάνεις. Είδες το σιρόπι, Μιχαλή, πως το ήθελαν τούτο. Ναι. Όμως δεν χρησιμοποιείται όλο το σιρόπι. Όχι, θέλει να το κουλιάσεις και να το φυλάξεις για άλλη φορά. Αλλά θέλει το σιρόπι την ποσότητα του για να μπορέσω να τα ανακατέψω μέσα. Διότι θα τους το ρίξω από πάνω. Δεν θα το πιούν όλο. Όχι, έτσι. Δεν πάει στα μπακλαβαδάκια. Όχι. Όπως κάνουμε τους λοκουμάδες και ρίχνουμε τους το σιρόπι, έτσι και τούτη. Πρέπει να έχουν το σιρόπι τους, να τραβήσουν τζίνο που θέλουν μόνο και... Τα βγάζει σε σουρωτήρι, από κάτω έχεις ένα πιάτο για να μην λερώσουν το μέρος και μετά θα πάνε σε πιατέλα. Το ήδη άρχισα. 66 είχαμε τρίσει. Τα φανταστικά μπακλαβαδάκια μας φίλοι και φίλες. Φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα. Όπως είπαμε, πάνω στα short video μας υπάρχει το βελάκι το οποίο είναι ο σύνδεσμος για να σας ανοίξει το πλήρες βίντεο. Με κλικ στο βέλος θα ανοίξει το πλήρες βίντεο.